πράγματι είναι ένα παλιό σχολείο. Πριν το 40 έχει γίνει για τους πρόσφυγες που ήρθαν τότε τα πρώτα χρόνια. Το σχολείο έχει προβλήματα. Έχουν αντιμετωπιστεί προβλήματα στο παρελθόν, γιατί οι φθορές είναι σχεδόν ετήσιες. Ναι, λογικό είναι. Αυτό το θέμα όμως που βγήκε, εγώ προσωπικά δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα ΜΜΕ όπως τα είδατε, και το έκανα για να μην δώσω χαρακτήρα αντιπολιτευτικό. Το γνώριζα από την πρώτη στιγμή βεβαίως το θέμα, και κάτοικος της περιοχής. Δεν αναμίχθηκα για να μην δώσω χαρακτήρα αντιπολιτευτικό. Και ότου θαύματος τι ακούμε τώρα από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, ότι όλα αυτά πηγάζουν από την αντιπολίτευση, από μία σύμβουλο, τη Γεωργία της Τριμενοπούλου και τα λοιπά. Αστεία πράγματα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ας αφήσουν τα πολυσέλιδα υπομνήματα προς το λαό, γιατί δεν τα διαβάζει και κανένας αυτά, να το αντιμετωπίσουν χθες. Ακούω ότι το διαπιστώσανε τον Φλεβάρη, το είδαμε τον Μάρτη, κάναμε τη μελέτη τον Απρίλη, το δημοπρατήσαμε το Μάη και ο ανάδοχος μπήκε τον Νοέμβριο. Εγώ, κύριε Σταυρέλη, να σας διακόψω. Στους μαθητές, στους καθηγητές, στους δασκάλους, πού μετράνε, ποιον ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ θα έλεγα ακόμα, γιατί δεν βάλανε κόκκινες κορδέλες και εμπόδια σε αυτό το χώρο, δεχόμενο τη μόνιμη ιστορία της γραφειοκρατίας. Για δεν το κάνανε. Αυτό ήταν θέμα μισής ώρας να το κάνουν. Μισής ώρας λέτε πολύ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω εγώ ούτε να κινδυνολογώ αν θα γίνει σεισμός, πόσα ρίχτερ και τι θα γίνει με το σχολείο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα σε αυτή τη φάση. Αυτά είναι οι ειδικοί που ασχολούνται, μηχανικοί και σεισμολόγοι που θα τα πούν. Ενδιαφέρει χθες να φτιαχτεί το κτίριο, και δεν είναι μόνο η γέφυρα που έχουν επικεντρώσει, στη γέφυρα και στη γέφυρα και στη γέφυρα. Η γέφυρα είναι καταρχήν πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, όσοι το γνωρίζουν. Είναι η γέφυρα που ενώνει το προάβλιο του δημοτικού σχολείου με όλες τις αίθουσες. Σωστό. Γιατί το προσπερνάνε ότι είναι η γέφυρα, γιατί τα παιδιά από πού θα περάσουν? Θα μείνουν μέσα στις αίθουσες? Ας σοβαρευτούν λίγο να μιλάνε εν της πράγμαση. Στη συνέχεια, μας λένε ότι δεν μπόρεσε να γίνει και όλοι ξέρουμε τις διαδικασίες. Το θέμα που τους είναι γνωστό από την αρχή της θητείας τους, όπως φαίνεται, τα λένε μόνοι τους, δεν τα λέμε εμείς, ούτε οι γονείς, ούτε οι μαθητές, ούτε οι δάσκαλοι. Έχουν περάσει μέχρι τώρα 3 εργολαβίες πάνω από 500.000 ευρώ για όλα τα σχολεία κάθε χρόνο. Σε μία δεν βρήκαν να πάνε να φτιάξουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, να το λύσουν? Άντε και δεν το έκαναν. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει και η διαδικασία της απευθείας αναθέσης, της απευθείας ανάθεσης. Και αυτό, της εργολαβίας, αυτό μία, δόξα τω Θεώ, χρόνο, το ξέρουν καλά. Μπορεί να γίνει μέχρι 70.000. Αυτό το ξέρουν καλά, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά, γιατί το σπορ των αναθέσεων το κατέχουν άριστα. Δόξα τω Θεώ. 92 αναθέσεις έχουν κάνει μέσα στο 2022, κύριε Νικολόπουλε. Εντάξει, πάνω από 3 εκατομμύρια. Και δεν βρήκαν τη δυνατότητα να κάνουμε μια μελέτη για 70.000 να το φτιάξουμε άμεσα. Δικαιολογίες. Μπας περιπτώσει. Και έστω και έτσι όπως είναι, έστω και έτσι, έχουν τώρα ανάδοχο. Και πήγε ο ανάδοχος να μπει μέσα την Τρίτη όπως λέγανε, και ο ανάδοχος έπρεπε να δουλεύει μαζί με τα παιδιά. Μα γίνεται, τα παιδιά φταίνε. Οι δάσκαλοι φταίνε, οι γονείς φταίνε. Α, του λένε θα δουλέψει απογεύματα. Απόγευμα δεν μπορεί να δουλέψει, είναι λογικό. 2 ώρες, 1,5 ώρες μετά νυχτώνει. Από τις 5.30, από τις 5 και τέταρτο. Πληροφορήθηκα από τον ίδιο τον εργολάβο, δεν πληροφορήθηκα από τη Δημοτική Αρχή, ότι θα το κάνουν μέσα στις γιορτές.